Στις κάλπες για την ανάδειξη των Προεδρίων και των Διοικητικών τους Συμβουλίων θα πάνε οι δικηγόροι όλης της χώρας αύριο, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου. Στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης θα ψηφίσουν συνολικά 214 δικηγόροι για να αναδείξουν τον Πρόεδρο και τα 9 μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΔΟ Συλλόγου. Αξίζει όμως να σημειωθεί πως ο νυν Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Ντίνας, δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος για την Προεδρία του Συλλόγου. Οι Ιωάννη Ζαμπούκη, Διαμαντούλα Κυριακού και Νικόλαος Χριστάκης είναι οι τρεις υποψήφοι για τη θέση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης στις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου. Ο νυν Πρόεδρος Κωνσταντίνος Ντίνας δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος. Έχω χρηματίσει 6 χρόνια στα Διοικητικά Συμβούλια και 6 χρόνια Πρόεδρος. Με τίμησαν οι συνάδελφοι. Από εδώ και πέρα θα πρέπει άλλοι να αναλάβουν. Εξάλλου, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι αιρετοί δεν μπορούν να είναι πάνω από δύο θητείες. Από εκεί και πέρα δουλεύουν μόνο για την επανεκλογή τους και για τίποτα περισσότερο. Σε όλα τα επίπεδα των αιρετών, και στην κεντρική πολιτική σκηνή και στη δημοτική σκηνή, και εξάλλου και περάσαμε και τροποποίηση. Ήταν απόφαση της Ολομέλειας των Πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων, που πλέον οι εκλογές θα γίνονται για τετραετία και δεν θα έχει δικαίωμα ο χρηματίστας δύο τετραετίας πρόεδρος πλέον να είναι ξανά υποψήφιος. Υπάρχουν τρεις δικηγόροι που διεκδικούν την Προεδρία, οι οποίοι είναι γενικώς δικηγόροι γνωστοί. Οι δικηγόροι θα ψηφίσουν. Είμαστε πολύ μικρό σύλλογο, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Θα ψηφίσουν με βάση τη συνείδησή τους, με βάση αυτός που τους εκπροσωπεί και σε επιστημονικό και σε θεσμικό και σε συνδικαλιστικό επίπεδο. 214 είναι οι εγγεγραμμένοι, οι οποίοι θα ψηφίσουν για την ανάδειξη του Προέδρου και του 9μελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης. Το κλίμα στο Σύλλογο παραμένει, σύμφωνα με τον κύριο Ντίνα, πολύ καλό και δεν υπάρχουν στους κόλπους του φαινόμενα διχόνοιας, εντάσσεων και διαξηφισμών. Φαγωμάρα δεν υπάρχει και δεν υπήρξε ποτέ ούτε πολιτικές αντιπαραθέσεις ούτε φαγωμάρα. Κατεβαίνουν χώρια υποψήφιοι πρόεδροι, χώρια υποψήφιοι σύμβουλοι. Βγαίνει από το ψηφοδέλτιο των πρόεδρων, βγαίνει ένας πρόεδρος ο οποίος, αν πάρει το 50% συν 1 από την πρώτη Κυριακή, θα βγει. Διαφορετικά θα πάνε οι δύο πλειοψηφούντες στην δεύτερη Κυριακή για να βγει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου. Οι δικηγόροι θα επιλέξουν την ηγεσία της συνδικαλιστική αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει θέμα αντιπαράθεσης, υπάρχει μια αναγνωρισιμότητα. Όλοι θεωρούνται άξιοι γενικώς, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα κάποια χρόνια δικηγορίας για να είναι πρόεδροι. Οι δικηγόροι θα επιλέξουν αυτός που θεωρούν ότι θα τους εκπροσωπήσει καλύτερα και στο επίπεδο το συνδικαλιστικό, στο κεντρικό επίπεδο με την Ολομέλεια των Πρόεδρων στην Αθήνα, αλλά και στα τοπικά θέματα και της δικαιοσύνης και της λειτουργίας των δικαστηρίων και της λειτουργίας του Δικηγορικού Συλλόγου. Ως επίσης και θα πρέπει να στοχεύουν και σε ποιες κοινωνικές παρεμβάσεις μπορεί να κάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος στην κοινωνική ζωή του τόπου και πώς μπορεί να βοηθήσει τον τόπιο πληθυσμό. Αυτό που επισήμανε ο κύριος Ντίνας είναι πως θα συνεχίσει να παρακολουθεί από κοντά τα γεγονότα στο Σύλλογο και θα βρίσκεται και στο μέλλον στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Είμαι 32 χρόνια εδώ μέσα στο Δικηγορικό Σύλλογο, εκ των οποίων τα 18 είμαι μέσα στα συνδικαλιστικά όργανα και τα τελευταία 6 πρόεδρος. Είναι δυνατόν να αποστασιοποιηθώ έτσι, ούτως ώστε να μην με ενδιαφέρει τι θα γίνει στο Δικηγορικό Σύλλογο? Προφανώς, αν χρειαστούν τη συμβουλή, όποιος θεωρεί ότι τη χρειάζεται, είμαι στη διάθεσή τους να την δίνω. Ίσως μερικές φορές λέω και τη γνώμη χωρίς να μου ζητείτε. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο ανοιχτό το ενδεχόμενο κινητοποιήσεων από τους εκπαιδευτικούς. Εβδομάδα διεργασιών, αυτή που ξεκινάει από τη Δευτέρα στις κατατόπους ΕΛΜΕ. Ο τετράλογος των δεσμεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ποιος ο αντίκτυπος της συνάντησης των αγροτών με τον Υπουργό Αθανάσιο Τσαφτάρη?